Με αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο βίντεο από το πλούσιο υποσημαρχείο της ΕΡΤ, θα πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Βενιζέλο Γαβριλάκη. Ο κύριος Γαβριλάκης είναι στην Κωνσταντινούπολη. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Εργάζεται, να πούμε για όσους τον γνωρίζουν, ως συντηρητής ζωγραφικής, πολιτιστικών αντικειμένων και τέχνης για περισσότερα από 25 χρόνια, ίσως και περισσότερα, κύριε Γαβριλάκη, από 25 χρόνια. Και είναι ένας σπουδαίος Έλληνας συντηρητής βυζαντινών εικόνων αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριλάκη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ έκανα μια τώρα γενική περιγραφή του τι ακριβώς κάνετε. Θα ήθελα από εσάς λίγο να μας το περιγράψετε πιο ειδικά. Ναι, είμαι ειδικός συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Ειδικεύομαι στη συντήρηση των εικόνων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών και γενικότερα έργων τέχνης επίσης. Βρισκόμαστε στη Κωνσταντινούπολη, στο στούντιό μας εδώ με τα έργα τα οποία συντηρούμε, καθώς και έχουμε και ένα άλλο έτσι ιδιαίτερο έργο που συντηρούμε με θέμα την γέννηση του Χριστού. Είναι αυτό εδώ το οποίο είναι ένα ναι. Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο ντουλάπι, το οποίο είναι η Αγία Πρόθεση. Είναι η Αγία Πρόθεση, είναι του τέλη 18, 1700. Αυτό εδώ, το οποίο έχει και τη γέννηση του Χριστού, όπως βλέπουμε, ναι. Εδώ. Το οποίο είναι στην διαδικασία συντήρησης. Η Αγία Πρόθεση είναι εκεί που ο ιερέας βάζει το Άγιο Ποτήριο και γενικότερα τα λειτουργικά αντικείμενα για την λειτουργία. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένα από τα σπάνια παλιά αντικείμενα, το οποίο βρίσκεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Ναι. Εδώ βλέπουμε πείτε μας λίγο, κύριε Γαβριλάκη, εσείς πόσα χρόνια είστε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη είστε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς εδώ βρισκόμαστε μαζί με τη σύζυγο που έχουμε το εργαστήριό μας, στην Βαρία την Καραγιάννη. Βρισκόμαστε εδώ περίπου 11 χρόνια. Έχουμε έρθει από το 2012, συνεργαζόμενοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι. Καθώς και όλες τις Μητροπόλεις, τις Εκκλησίες και τα λοιπά. Ωραία. Αν μπορείτε μόνο λίγο να κατεβάσετε την κάμερα για να σας βλέπουμε, γιατί βλέπουμε λίγο από το κεφάλι σας και πάνω αυτή τη στιγμή. Λίγο να κατεβάσετε εκεί, μια χαρά, τέλεια. Να ρωτήσω κάτι που δεν το ξέρω. Τώρα στην Τουρκία υπάρχουν πολλές χριστιανικές εκκλησίες παρελθόντων αιώνων, που με μέσα έργα, σπάνια ή και τέλος πάντων μη σπάνια, δεν μη σταθούμε σε αυτό. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη είναι περίπου κάτι λιγότερο από 100 εκκλησίες ενεργές. Δηλαδή ενεργές. Α, 100! Λέμε, μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, είναι 96-98 κάπου εκεί οι οποίες είναι ενεργές. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μια φορά το χρόνο τουλάχιστον λειτουργούν. Δηλαδή έχουν τον ιερέα τους, τους νεοκόρους τους κτλ. Κάθε εκκλησία τις προσέχουν, εννοείται όλες είναι παλαιές. Συνολικά στην Τουρκία πόσες είναι? Βυζαντινές. Ορίστε. Συνολικά στην Τουρκία δηλαδή πόσες είναι? Είναι πολλές, είναι πάρα πολλές και χιλιάδες οι εκκλησίες σε όλη στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη μόνο οι ενεργές είναι 100 παρά. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι και βυζαντινές, οι οποίες δεν λειτουργούν ή δεν είναι δηλαδή δεν είναι εκκλησίες πλέον. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή τώρα είστε ειδικός και εμείς σαφώς δεν είμαστε, αλλά βλέπουμε με μία ανησυχία αυτό που έχει γίνει στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από τότε που μετατράπηκε σε τζαμί. Η ανησυχία μας είναι για αυτές τις σπάνιες, όταν μιλάμε για κοιμήλια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τοιχογραφίες, οι εικόνες, αλλά και το κτίριο αυτό καθεαυτό. Κινδυνεύουν, είναι δηλαδή βάσιμες οι ανησυχίες μας ή εσείς το βλέπετε διαφορετικά?
Κοιτάξτε, αυτά εδώ είναι, αφοράνε σίγουρα, καταλαβαίνετε, κυβερνητικά θέματα, τα οποία το επιμελούνται οι κυβερνητικές οργανώσεις, όλα αυτά τα μνημεία, τα διεθνή. Ναι, όχι, λέω μήπως έχετε πάει και έχετε δει από κοντά την Αγία Σοφία, τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, να δείτε αν πράγματι υπάρχει κάποια φθορά κάπου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω επισκεφτεί το μνημείο αυτό εδώ. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, μετά που έγινε αυτό. Ωραία. Εδώ. Πείτε μας και λίγο, κύριε Γαβρουλάκη, τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε, πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο που κάνατε εκεί για τη συντήρηση αυτών των έργων της Ορθοδοξίας. Είσαστε τα Χριστούγεννα λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, με πλέον αριθμούν λίγες χιλιάδες οι Έλληνες που έχουν μείνει στην πόλη. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα εκεί? Τα Χριστούγεννα είναι έτσι μια εορτή, εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, οπότε βάση έχουμε ότι το πρωί ο κόσμος πηγαίνει στη λειτουργία, κοινωνεί και μετά θα πάει το μεσημέρι στο οικογενειακό του τραπέζι. Είναι έτσι πιο οικογενειακή γιορτή, όπως και στην Ελλάδα συνηθίζεται. Απλά εδώ, επειδή εδώ είναι και η έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, την προηγούμενη μέρα τα παιδάκια πηγαίνουν και λένε και τα κάλαντα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μιας και υπάρχει μια άμεση συνάρτηση με τη Ρωμιοσύνη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που βγήκατε σήμερα στις συνδέσεις και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο έργο σας. Το λαμβάνω πολύ λεπτό, πολύ δύσκολο, θέλει αγάπη, θέλει μεράκι και έχω καταλάβει ότι το έχετε, μπόλικο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μπει η νέα χρονιά. Αυτά λοιπόν τον κύριο Γαβριλάκη στην Κωνσταντινούπολη. Να είστε